κάνετε? Προσπαθούμε. Προσπαθείτε. Όλοι είμαστε στην ίδια φάση. Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι μια πολύ γρήγορη συζήτηση και θέλω να ξεκινήσουμε με την πανδημία. Τι γίνεται? Υπάρχει μια αναμπουμπούλα και ένας αναβρασμός γύρω μας. Ιδιαίτερα στην Αττική έχει πολλά κρούσματα. Εδώ τη γλιτώσαμε. Θα δούμε βέβαια αν την γλιτώσαμε και πώς την γλιτώσαμε και γιατί. Αυτό είναι αντικείμενο έρευνας, νομίζω. Γίνεται μια έρευνα για τα αντισώματα, αν έχει περάσει δηλαδή ο κορονοϊός από εδώ ή δεν έχει. Τώρα προς το τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί από όσο ξέρω. Αλλά τι γίνεται, κύριε Χατζάκη, εδώ, πώς το βλέπετε τα ζητήματα εδώ και τι γίνεται καλά με τις μάσκες? Εδώ φαίνεται μέχρι στιγμής ότι είμαστε καλά. Τα στατιστικά τουλάχιστον και από το προσωπικό του νοσοκομείου που έχουν υπαρθεί διάφορα τεστ και από διάφορα περιστατικά που έχουμε, έχουμε μειωμένα ποσοστά συγκριτικά με άλλους νομούς του νησιού μας. Πιθανόν παίζει μεγάλη σημασία η προσέλευση, οι τουρίστες που είχαν έρθει, τυχόν γεραπετρίδες που μένουν σε πόλεις όπως είναι η Αθήνα που δεν ήρθαν αυτό το καλοκαίρι, και ίσως αυτό να είναι καλό γιατί υπήρξε μειωμένο φορτίο στην περιοχή μας. Φαίνεται ότι πάμε καλύτερα από τους άλλους νομούς, αλλά σαν Κρήτη είμαστε μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ναι, έχει να κάνει το Ηράκλειο και τα Χανιά και εδώ και ψηφία, είναι τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, ακριβώς, με αυτό είναι. Η προσέλευση των ανθρώπων που ήρθαν και ο συνωστισμός που δεν ακολουθήθηκαν διάφορες, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα, το τηρήσαμε. Μπράβο μας. Δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Το καλοκαίρι στις παραλίες που πήγαινα, στη μεγάλη παραλία, σε διάφορα μέρη, έβλεπα παρέες μία μετά την άλλη, χώρια. Φυσικά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά μπράβο μας, τα καταφέραμε. Παίζει βέβαια ρόλο το ότι δεν είχαμε και τουρίστες, δεν είχαμε τουρισμό. Αυτό ακριβώς. Η νότια πλευρά εδώ, ιδιαίτερα της Κρήτης. Φαίνεται ότι φταίει. Επηρέασε και αυτό. Φταίει. Εμένα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, είναι αυτός που θα σου φέρει τον ιό. Ο τουρίστας, ο γεραπετρίτης που μένει σε μια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν περισσότερα κρούσματα, αυτοί είναι που θα μας φέρουν τον ιό μέσα. Εμείς οι γεραπετρίτες ή σαν Λασίθι, αποδείξαμε από το lockdown και μετά ότι δεν είχαμε περιστατικά. Μην ξεχνάμε ότι στην Ιερά Πέτρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα 4-5 περιστατικά. Έτσι, κάποια συμμετοχή. Ναι, και οι 2-3 ήταν τα κρούσματα εισαγόμενα, σε εισαγωγικά. Αυτό είναι το κρούσμα. Μάλιστα, πάμε στις μάσκες. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και στα σχολεία που άνοιξαν τώρα, από πότε πρέπει να τη βάζουν τη μάσκα, γιατί να τη βάζουν, ότι προκαλεί προβλήματα πνευμονικά, όπως τα λένε, καρδιολογικά και δεν ξέρω τι άλλο. Σαν γιατρός εσείς, κύριε Χατζάκη, τώρα εδώ με την ιδιότητα αυτή να συνεχίσουμε, πώς το βλέπετε το θέμα? Είναι όντως επικίνδυνο? Να ακούσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, υπάρχουν αυτοί που αμφισβητούν ολότελα ότι υπάρχει κορονοϊός. Έτσι. Ναι. Και πολύ μεγάλος προβληματισμός για το θέμα της μάσκας. Εδώ εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Είναι λυπηρό πρώτα απ' όλα γιατί βλέπω άτομα τα οποία και ηλικιακά είμαστε σε ηλικίες κοντινές και θεωρώ ότι η ενημέρωση πολλές φορές βοηθάει. Θα μπορούσα να δεχτώ κάποιον να το λέει χωρίς να έχει κάποιο βάρος, κάποια έρευνα κάνει πιο πριν, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, από το 2000 έως και τώρα είναι η τρίτη πανδημία στη σειρά παγκοσμίως. Έτσι, το 2004, 2002-2004 είχαμε το SARS. Η πλειοψηφία της πανδημίας αυτής ήταν στην Ασία. Πώς αντιμετωπίστηκε το 2004 και το 2002 η πανδημία στο SARS στην Ασία, όπου εμείς δεν το καταλάβαμε και γι' αυτό έχει μεγάλη διαφορά? Με μάσκες. Οι οδηγίες τότε ήταν μάσκες κατοίκων περιορισμό. Μας θυμίζει κάτι αυτό? Το 2004 όλη η Ασία είχε μάθει να φοράει μάσκες στα σχολεία, στα σπίτια, έξω και να κάνουν όλα αυτά που κάνανε μέχρι τώρα. Μόνο lockdown δεν καταφέραν να κάνουν. Το 2009 η γρίπη των χείρων τι κάνανε, πώς τα αντιμετωπίσαμε? Πάλι με μάσκες. Παραμονή κατοίκων. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό ήταν μια τακτική την οποία την ακολουθούσαν, την ακολούθησε η ανθρωπότητα τις τελευταίες δύο πανδημίες, το 4 και το 9, που πολλές χώρες ήταν γνώστες σε αυτό ήδη. Δεν τους φάνηκε περίεργο. Ο Κινέζος, ο Ιάπωνας, ο Ταϊβανέζος,
το να βάλει μάσκα και να πάει το παιδί στο σχολείο δεν το θεωρεί κάτι εξωπραγματικό. Εμείς εδώ ποτέ δεν φτάσαμε, δεν έφτασε η πανδημία εδώ. Δεν πείτε ότι δεν είναι κάτι γνώριμο, δεν το έχουμε συνηθίσει. Δεν το έχουμε συνηθίσει, το καταλαβαίνω. Αλλά μην θεωρούμε ότι αυτό δεν πιάνει. Σαφώς και πιάνει. Η πανδημία του SARS και της γρίπης των χειρών έτσι αντιμετωπίστηκε τότε. Σαφώς βρεθήκα για να κερδίσουμε χρόνο προς Θεού, έτσι. Κερδίσαμε χρόνο, βρήκαμε τα φάρμακα και τα αντιμετωπίσαμε. Τι κάναμε τώρα? Αυτό κάναμε. Κερδίσαμε χρόνο με το lockdown, να βρούμε να λειτουργήσουν τα εμβόλια. Ελπίζαμε ότι θα τα καταφέρουμε έως τώρα. Προκύπτουν δυσκολίες γιατί κάποια εμβόλια βγάζουν προβλήματα και έχουν σταματήσει τα trials. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε? Τουλάχιστον βρήκαμε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Θεραπεία που δεν ξέραμε τι να βάλουμε. Να. Οπότε λοιπόν, το να φοράς τη μάσκα είναι μια προστασία. Ωραία. Έτσι. Στα παιδιά τώρα δημιουργεί παιδιά πρόβλημα? Δηλαδή, όχι. Ας πούμε, κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να τα φοράνε τα μικρά. Κατηγορηματική, όχι. Αυτό που λένε αυτή τη στιγμή μεγάλα νοσοκομεία παγκοσμίως, όπως είναι το John Hopkins, όπως είναι το πώς το λένε, συγγνώμη, τώρα κόλλησα, και το Mayo Clinic, μεγάλα νοσοκομεία χρησιμοποιούν μάσκες που έχουν, μιλάμε τώρα, κλινικές, παιδιατρικές, που έχουν ροή 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό ετησίως κάθε κλινική τους. Όλοι φοράνε μάσκες, μέχρι και 2 χρόνια έχουν δώσει απαγόρευση. Από τα 2 και κάτω δεν βάζουν. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λοιμόξεων και η Παγκόσμια? Από 6 και πάνω. Τι κάνουν οι χώρες υπόλοιπες? Συγγνώμη, γιατί φωνάζουμε όλοι ξαφνικά, λέμε μα έτσι το ένα το άλλο. Ποιες χώρες χρησιμοποιούν μάσκες στα σχολεία πάνω από τα 6? Η Ιταλία είναι υποχρεωτική μάσκα πάνω από 6 ετών. Η Γαλλία συζητάνε την υποχρεωτική μάσκα πάνω από 6 ετών, έως τώρα ήταν 11. Η Ισπανία, υποχρεωτική μάσκα πάνω από 6 ετών. Η Γερμανία, πάνω από 15. Οι χώρες φυσικά που δεν έχουν βάλει το όριο των 6, το συζητάνε ήδη. Να. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν μας ενοχλεί η μάσκα, δεν είναι, είναι ένας τρόπος να φρενάρουμε λίγο την κατρακύλα που δημιουργεί η πανδημία, διότι το πρόβλημα είναι και οικονομικό, είναι και ψυχολογικό, είναι και κοινωνικό. Οπότε δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτό. Δεν μπορείς να τα βάλεις όμως, κύριε Χαντζάκη, στη ζυγαριά, δηλαδή μάσκα παιδιών με όλα τα υπόλοιπα, η υγεία των παιδιών, ας πούμε, με την οικονομία, ναι, με την ψυχολογία των όλα παιδιών. Σημασία. Η ψυχολογία των παιδιών βέβαια εξαρτάται και από τη δική μας τη διαχείριση, δηλαδή των γονιών, πώς θα το περάσουμε στο παιδί αυτό το... Ακριβώς, δηλαδή όλα τα άλλα παιδιά σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ασία, που έχουν ήδη συνηθίσει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν έχει πειραστεί η ψυχολογία τους. Άρα είναι δικό μας το θέμα. Είναι ένα θέμα των μεγάλων, η διαχείριση της μάσκας. Ξεκινάμε από εμάς. Βλέποντας ένα παιδάκι με μία μάσκα, μας είναι λυπηρό γιατί μας έρχονται εικόνες ίσως από παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι, τα παιδιά δηλαδή που νοσηλεύονται στο παιδόν εδώ και χρόνια από μακροχρόνια θεραπείες για κάποια νοσήματα, αυτοάνοσα ή μη, δεν το χειρίζονται τη μάσκα. Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ως εξής. Δίνει την οδηγία για 6 ετών και πάνω ότι δεν είναι. Είναι ένας τρόπος να σταματήσουμε τη διασπορά και ένας τρόπος που μας δίνει, δεν απαγορεύει. Δεν απαγορεύει. Το ερώτημα το επόμενο τώρα για τη μάσκα, γιατρέ μου, είναι αν τη φοράμε σωστά. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν τη φοράμε σωστά. Όχι. Άρα εδώ υπάρχει, δεν θα γίνει, δεν θα καταφέρουμε να σταματήσουμε τη διασπορά έτσι όπως συμπεριφερόμαστε στη μάσκα. Δηλαδή αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ είναι ότι και θα την πιάσει το πιτσιρίκι από μπροστά και μία μάσκα θα τη φορεί 2-3 μέρες και ενδεχομένως να ανταλλάξει και πράγματα μεταξύ τους στο σχολείο. Δηλαδή το βλέπω στην καθημερινότητά τους. Μειώνουμε τις πιθανότητες. Εδώ τώρα η όλη είναι να μειώσουμε τις πιθανότητες. Μπορεί, ας πούμε, η εράπτρα, η περιοχή της εράπτρας να μην εμφανίσει παραπάνω από αυτά τα 6 τα 10 περιστατικά μέσα στο επόμενο έτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Το να μειώνεις τις πιθανότητες να συμβεί ένα ατύχημα ελέγχοντας τα μάξι σου και κοιτώντας το δρόμο και βάζοντας μια ζώνη, δεν σημαίνει ότι δεν θα τρακάρεις ποτέ, αλλά μειώνεις πιθανότητες να τρακάρεις. Το ίδιο πράγμα κάνουμε τώρα. Το ελάχιστο. Το ίδιο πράγμα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η μάσκα προστατεύει τις δύο μοναδικές πηγές του οργανισμού, εισόδου του οργανισμού για να πάθει μια ίωση. Η μύτη και το στόμα. Δεν έχουμε άλλο σημείο να μπει ο ιός μέσα. Εκτός από το αίμα κτλ. Άρα οι δύο μοναδικές πύλες του οργανισμού μας είναι αυτές οι δύο. Σαφώς και τα μάτια κτλ. Άρα λοιπόν, αν προστατεύεις τις δύο μοναδικές σου πύλες, οι πιθανότητες να μπει ένας ιός είναι μικρότερες. Δεν λέμε ότι θα νοσήσεις. Από ό,τι φαίνεται, ο ιός διασπείρεται πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Έχει ανέβει κατά πολύ η μεταδοτικότητα. Το ρόμι δεν έχει πάει στο 2,4 εκεί που θα έπρεπε να είναι κάτω από 1. Και φαίνεται επίσης
ότι δεν έχει μεταλλαχθεί σε κάτι πιο ισχυρό. Οπότε όσο έχουμε χρόνο ακόμα. Πιστεύετε τώρα ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, επηρέασε η θερμοκρασία? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Το είχαν πει από πριν. Κάποιοι θέλαν να πιστεύουν, αλλά το θέλω να πιστεύω με το τι είχαμε. Ο κορονοϊός, όλοι οι κορονοϊοί δεν είχαν επηρεαστεί ουδέποτε από τις αλλαγές θερμοκρασίας. Να, η θερμοκρασία απλά έπαιζε σημασία στο ότι θα χρυβούμε έξω, ότι θα είμαστε σε χώρους που θα αερίζονται κτλ. Αλλά δεν έχει σημασία. Άρα δεν επηρεάστηκε λοιπόν. Και άρα η μεταδοτικότητα του συνεχίστηκε όπως και πριν. Δεν είσαι συναθρήσεις με τους 40-45 βαθμούς, ας πούμε 40 βαθμούς που είχαμε εδώ παραδείγματος χάρη. Μα ο κορονοϊός είναι μια απλή γρήπη. Ένας ιός που προκαλεί γρήπη. Θέλετε να μου πείτε ότι κανείς από εμάς δεν άρρωσε καλοκαίρι? Εγώ έχω αρρωστήσει κάθε καλοκαίρι σχεδόν. Αρρωστούσα και μία φορά από μία απλή γρήπη, από τα air-condition και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε, σαφώς και μπορούμε, δεν επηρεάζεται από τη ζέστη. Απλά ελπίζαμε στα... Ήταν κάτι δηλαδή που δεν το ξέραμε αυτό τον ιό, δυστυχώς, δεν το γνωρίζαμε, τώρα τον μαθαίνουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Σωστά. Και εδώ θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο μου το βάζουν πολύ οι ακροατές και έχει να κάνει με ένα συνέδριο που έγινε πρόσφατα. Ιατρικό, δεν ξέρω αν είναι ιατρικό. Συνάντησα το λέγαμε καλά. Ναι, τέλος πάντων συνέδριο, το οποίο είχε και την υπογραφή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και εκεί υπήρχαν αμφισβητήσεις για τον κορονοϊό σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε μάθει και ακούμε ότι επιφέρει, γιατί τα ακούμε εμείς εδώ, δεν τα έχουμε ευτυχώς βιώσει. Οπότε είμαστε και λίγο πιο εύπιστοι στο... Οτιδήποτε και αν ακούσουμε ή δούμε, και ειδικά στο Facebook. Το Facebook είναι πια. Ναι, δυστυχώς. Ναι, σε αυτό το συνέδριο τώρα, δεν ξέρω τι είναι, συνάντηση όπως μας την είπες, έχεις γνώση τι έγινε, έχει κατάλαβε. Εγώ δεν μπόρεσα να το δω, προσπάθησα να ψάξω να δω πού προσπαθούσα να βρω. Βρήκα ότι υπήρχε σε ένα κανάλι στο YouTube. Εν τέλει, με τις προσπάθειες πολλές δεν μπόρεσα να το δω, ιδίως εκείνη η μέρα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια φορά πάντως και η λοιμοξιολόγια του το παρακολούθησα. Και ψυχίατροι και ψυχολόγοι και από το Δημόκρητο και από διάφορα. Δυστυχώς με άλλους συναδέλφους που έχουν μιλήσει, το ότι κάποιος είναι γιατρός δεν συνεπάγεται ότι έχει μια ιδιαίτερη ευφυΐα ή ότι είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος με ιδιαίτερες αρετές. Μην ξεχνάμε στην ιστορία, στην ανθρωπότητα ιστορίας, πολλοί γιατροί κάναν διάφορα έσχη. Έτσι, εγώ δεν θα τους χαρακτηρίσω αυτό το συνέδριο αυτή τη στιγμή. Απλά θέλω να δώσω να καταλάβουμε ότι είναι ένας ιός τον οποίο το μαθαίνουμε. Έκανε το μέγα λάθος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και δεν τον προέβλεψε ως όφιλε στην αρχή. Θεωρούσαμε ότι το έχουμε. Θεωρώντας ότι έχουμε αντιμετωπίσει τις δύο προαναφερθήσεις πανδημίες, το αντιμετωπίσαμε μια ελαφρά την καρδία, θα τα καταφέρουμε και σε αυτόν. Ναι. Αλλά μας ξέφυγε. Γι' αυτό και τα πολλά συναπτά λάθη. Γιατί στην αρχή λέγανε μην βάλετε μάσκες και τα λοιπά. Γιατί θεωρούσαμε ότι είναι άλλος ένας ιός. Δυστυχώς, όχι μόνο μπέρδεψε, κατέρευσε στα μάτια πολλών η επιστήμη. Δυστυχώς η επιστήμη έτσι είναι. Μπορεί να μην τη βλέπετε εσύ, αλλά στο παρασκήνιο το να ξεκινήσουμε ένα φάρμακο χρειάζεται πολυετή εμπειρία και πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Συμβαίνουν και λάθη, συμβαίνουν και βέβαια, έπρεπε να σημαίνει αμφισβήτηση. Μην ξεχνάμε, πρόσφατα, μην πάμε μακριά. Η ανθρωπότητα παίρνει το φάρμακο όπως ήταν το Ζαντάκ, ας πούμε, το στομάχι εδώ και δεκαετίες. Τώρα ανακαλύψαμε ότι κάνει καρκίνο και το σταματήσαμε. Είναι μια διαδικασία που έχει μια πρόοδο, η οποία παίρνει, μπορεί να είναι και βραδία διάρκεια. Είναι στάσιμο, ξεκινήσετε αυτό. Τώρα, μην ξεχνάτε πόσοι γιατροί, πόσοι συνάδελφοι, πόσες χώρες λέγανε διάφορες αντιμετωπίσεις του κορονοϊού. Από κολχικίνη που είχαμε ξεκινήσει και λέγαμε, που εμείς οι καρδιολόγοι δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι θα μπει η κολχικίνη, γιατί δεν το είχαμε αντιμετωπίσει σε κάτι αντίστοιχο. Θέλω να πω, υπάρχουν θεωρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και διάφοροι οι οποίοι μπορεί να πουλάνε και κάποια βότανα για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα πουλάνε ότι έχουν και δίκιο. Ωραία. Το ίδιο ισχύει και αυτό. Δεν μπορώ να πω τι κάνανε οι συνάδελφοι, οι επιστήμονες ή όπως θέλετε πείτε τους σε αυτή τη συνάντηση. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι παίρνω απαντήσεις από αυτούς που κάνουν δοκιμές σε μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων. Και αυτοί οι μεγάλοι πληθυσμοί ανθρώπων είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το Ευρωπαϊκό, το Αμερικάνικο CDC. Αν τώρα κάποιος έχει καλύτερη ενημέρωση και ξέρει περισσότερο από αυτά, τότε πολύ ευχαρίστως θα τους πρότεινα στα νοσοκομεία, σε ράπτες, όποτε παίρνουμε δείγματα, θα κάνουμε και μια λίστα θελοντών, γιατί εμείς μεταξύ μας, όταν πάρουμε δείγμα, κάποιοι από εμάς και δικαίως τρέμουν. Στο ποιος να πάει να πάρει δείγμα πολλές φορές, κοιτάμε ένα στον άλλο και προσπαθούμε να υπολογίσουμε ποιος έχει μικρά παιδιά, ποιος έχει προβλήματα και διαλέγουμε τον πιο ευάλωτο να μείνει στην άκρη.
Κάποιοι συνάδελφοι μου έχουν μπει πολλές φορές να πάρουν δείγμα σε αντίθεση με κάποιους άλλους, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν, ξέρω εγώ, παιδιά. Αυτό είναι μια κίνηση ανθρωπιάς. Το να λες ότι εγώ θα πάω μπροστά και θα αφήσω κάποιον που έχει, ξέρω, μικρό παιδί. Mm-hmm. Γιατί πάμε τότε? Α, μετά μέσα πήγαμε όλοι. Γιούχου, παραδέα. Πάρε μια παρέα, πάρουμε όλοι δείγματα. Αν όλοι οι συνάδελφοι του νοσοκομείου ή κάποιοι άλλοι έχουν μια πίστη ότι δεν υπάρχει κοροναϊός, ευχαρίστως τους κάνω, ήδη έχω μιλήσει με κάποιους συναδέλφους μου στον Ευαγγελισμό, είτε και στο Πανεπιστημιακό, και στην Ιεράπετρα, άμα δεν έχουν τρόπο να πάνε, προκαλώ, αν θέλουν, να έρθουν να πάρουν δείγματα. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει κοροναϊός, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή όταν πάω να πάρω δείγμα, ντυνόμαστε από πάνω μέχρι κάτω. Και φοβάμαι όταν θα πάω σπίτι, αν ξέχασα να κάνω κάτι σωστά. Αν νομίζει κάποιος ότι δεν ισχύει, ευχαρίστως. Ναι, εδώ είναι. Μα το έχουμε δει ότι και οι υγειονομικοί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν. Μα συγγνώμη, με συγχωρείτε κάτι. Διευθύντρια της ΜΕΘ στην Αμερική αυτοκτόνησε από τους θανάτους που έβλεπε. Θα ήταν ηλίθεια να αυτοκτονήσει. Μα τι λέμε τώρα. Έχουμε χάσει κοντά 300.000 γιατρούς. Αν ήμασταν μέσα στο κόλπο που φωνάζουν οι Αμερικοί και τα παίρνουμε από εταιρείες και δεν ξέρω τι άλλο λένε, θα πεθαίνουν 300.000 ως γνώστες. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω την αγανάκτησή τους, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα. Να. Μάλιστα. Πάμε στους καρδιοπαθείς που είναι και το στοιχείο σας, κύριε Χατζάκη. Με όλη αυτή την ιστορία, οι καρδιοπαθείς είναι και κατηγορίες. Τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα της περιοχής, γιατί και με τα 10 χρόνια κρίσης οικονομικής και με την κατάσταση στο νοσοκομείο τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε θέματα και χάσαμε και νέους ανθρώπους από την καρδιά. Τι γίνεται με αυτό το... είμαστε εντάξει, είναι ρυθμισμένος ο κόσμος, η περιοχή προσέχει και φροντίζει τον, αγαπά τον εαυτό του. Γενικά η περιοχή, στατιστικά μέχρι στιγμής, εμπειρικά στατιστικά να το πω έτσι, φαίνεται ότι έχει περισσότερα καρδιακά νοσήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δυστυχώς, ο τρόπος ζωής μας, η καθιστική ζωή, το ότι πάμε στη γωνία στο περίπτερο και ακόμα και με το μηχανάκι πυλολόγος, το ότι πολλοί από αυτούς καπνίζουν, έχουν παράγοντες κινδύνους, το βάρος. Δυστυχώς, ο τρόπος ζωής που έχουμε περάσει σε εισαγωγικά, το βράδυ να πιούμε μια ρακή και να φάμε 5 βλακίες μαζί που το συνοδεύουν και όλα αυτά, μας έχουν καταστήσει να είμαστε σε επίπεδα πολύ ψηλά. Σε μια μελέτη που είχαμε κάνει κάποια στιγμή το Πανεπιστήμιο των Ιαννίνων, όταν τους έστειλα στο ερωτηματολόγιο που μου είχαν δώσει, ήταν και η διατροφή, και όταν έστειλα τη διατροφή που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, μου είπαν ότι τα ποσοστά κατανάλωσης κρέατος ήταν πιο μεγάλα από τη Βόρεια Ελλάδα. Και στην πραγματικότητα ο Πρίτανης με είχε ρωτήσει, παιδί μου, νησί δεν είστε, δεν τρώτε ψάρι? Λέω, ψάρι τρώμε άμα έρθει κανένας καλεσμένος το καλοκαίρι. Δηλαδή τα ποσοστά μας είναι τεράστια. Δυστυχώς στον καιρό του lockdown ζοριστήκαμε, γιατί πολλοί δεν ερχόταν φοβούμενοι μην κολλήσουν κάτι και αυτό μας έφερε πολλά εμφράγματα σε τελικό στάδιο, το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι τότε χειρότερο για έναν καρδιολόγο, γιατί δεν μπορείς να παρέμβεις. Έχει γίνει ζημιά και προσπαθείς να μαζέψεις ό,τι έχει γίνει. Τον τελευταίο καιρό ευτυχώς πολλοί έρχονται στην ώρα τους, δεν αγχώνονται, παρά τα αυτά. Πολλοί φοβούνται ακόμα το νοσοκομείο. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι ότι οποιοδήποτε καρδιολογικός ασθενής έχει το οτιδήποτε, μην έχει ενδιασμό για το νοσοκομείο. Ο τρόπος, τα μέτρα που παίρνουν για να μπει κάποιος στο νοσοκομείο είναι από τα καλύτερα που έχουν πραγματοποιηθεί μετά από μελέτες και από διάφορα άλλα. Σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους μας ακολουθούμε πρότυπα ελληνικά, ιταλικά. Θέλω να πω, δεν θα μπει κάποιος να κολλήσει στο νοσοκομείο από ιό. Από εκεί και πέρα, μην το αφήνουν. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος μια ενόχληση, παλιότερα ερχόταν με το παραμικρό στο νοσοκομείο και το βρίσκαμε. Εν τη γενέση, μπορεί να το θεωρούσα σήμαντο, αλλά εμείς το ανακαλύπταμε. Τώρα, πολλές φορές φτάνε στο αμήν για να έρθουν. Δεν χρειάζεται. Η προσέγγιση στο νοσοκομείο θα πρέπει να είναι όπως ήταν και πριν. Να μην φοβούνται, ας έρθουν και για μια βλακεία που λέω λόγω εισαγωγικά, που αυτοί να το θεωρούν βλακεία, αλλά για μας καρδιολογικά να έχει μια νόημα. Έτσι, το καμπανάκι πότε χτυπάει, δηλαδή, ας πούμε, για να το καμπανάκι χτυπάει. Το καρδιολόγο πότε χτυπάει. Για μας, αυτό που λέω σε όλους τους ασθενείς, το καμπανάκι χτυπάει μετά τα 40 στους άντρες και μετά τα 50 στις γυναίκες. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ένα έλεγχο καρδιολογικό έως και τα 30 μία φορά. Δηλαδή τα παιδιά μας μία φορά ένα υπέρηχο καρδιάς πρέπει να το κάνουν και μετά τα 30 ανάλογα ένα έλεγχο ξανά, και αν βρεθεί κάτι αναλόγως κάνουμε κάποιο. Άρα επιμένετε στην πρόληψη. Σαφώς. Συγγνώμη, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε βρει γυναίκες που πήγαν να κάνουν εγκυμοσύνη και βρήκαμε ότι είχαν πρόβλημα σε βαλβίδες της καρδιάς. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα υπέρηχο πριν εγκυμοσύνη. Σαφώς δεν επηρεάστηκε η εγκυμοσύνη τους, αλλά ζοριστήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτή. Είναι πράγματα που θα πρέπει να τα βρούμε. Μία φορά τα παιδιά μας να τα πάμε να κάνουμε ένα υπέρηχο. Οι ομάδες ποδοσφαίρου που κάνουν έλεγχο στα παιδιά ακούνται σαν ένα καρδιογράφημα. Όχι.
Έχουμε βρει παίχτες που είχαν προβλήματα στην καρδιά. Έχουμε βρει παιδιά που πάνε σχολείο και κάνουν καρδιογραφήματα και βρίσκουν προβλήματα στην καρδιά. Η πρόληψη του κάθε γονέα προς τα παιδιά του ξεκινάει από αυτόν. Δεν περιμένει το κράτος να έρθει να μας πάρει το παιδί από το σπίτι να το ελέγξει. Το ίδιο και εμείς σαν γονείς. Από τη στιγμή που έχουμε οικογένεια και έχουμε υποχρεώσεις, οφείλουμε μία φορά στη ζωή μας να κάνουμε ένα έλεγχο. Πάμε στο νοσοκομείο, πάμε στον ιδιώτη γιατρό, στο γιατρό μας, όποιος και να είναι αυτός, κάνουμε ένα έλεγχο προληπτικό. Σαφώς και ο Δήμος θα έπρεπε να κάνει κάποιες τέτοιες ενέργειες, αλλά δυστυχώς τις προτείναμε. Με προκαλείς τώρα. Δυστυχώς, εντάξει, λυπάμαι, γιατί είχαμε αναρτήσει ένα πρόγραμμα με διάφορες. Και μου έχεις βάλει και χρόνο, δηλαδή 9 ώρα πρέπει να φύγεις. Τώρα και είναι κοντεβίνια, τι να πρωτορωτήσω τώρα. Θέλω να πω, άρα προσέχουμε το νοσοποιητικό μας, αγαπάμε τον εαυτό μας και λειτουργούμε προληπτικά. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι αυτό είναι το μυστικό. Της, τέλος πάντων, καλή διατροφή, άσκηση, τι τρώμε και το άγχος. Το σημαντικότερο. Αποβάλλουμε το άγχος όσο μπορούμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το λες. Θα πει τώρα, γιατρέ μου, κάποιος, μα τι λέτε τώρα. Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα επιβιώσουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται οικονομικά. Αυτό, το πετύχει. Ένα, το άλλο. Πώς θα τα αποβάλλουμε, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε επιβιώσει εδώ και πολλά χρόνια. Βοηθάει η ποιότητα ζωής που έχουμε γύρω-γύρω. Δηλαδή, σαφώς. Ας πούμε, το νερό. Είδα μια ανάθεση τις προηγούμενες μέρες για την κακή ποιότητα του νερού που έχουμε στην Ιεράπετρα. Ο Δήμος βέβαια αμφισβητεί αυτή την έννοια. Είναι και δεν πίνεται νερό από τη βρύση. Κανείς βέβαια δεν πίνει νερό από τη βρύση. Δεν είχαμε νερό και αυτό που είχαμε ήταν κακής ποιότητας κατά τους Ιεραπετρίτες. Έτσι. Εδώ τώρα. Είναι σαν τη μάσκα. Είναι το ίδιο πράγμα τη μάσκα. Κάποιοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, έχω μάθει στη ζωή μου να λειτουργώ, τουλάχιστον αυτό μου έχει μάθει η επιστήμη, να έχω κάποια κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια είναι οι μελέτες, νούμερα κτλ. Όταν στις αναλύσεις του νερού πρώτη φορά αντίκρισα ότι υπήρχαν κολοβακτηρίδια, σκερίκια κόλλη και κοπρανόβια εντερόκοκη, δηλαδή μικρόβια από κόπρανα ζώων τα οποία τα συναντάμε και είναι στο δίκτυο. Από αναλύσεις που έκανε ο Δήμος λαμβάνοντας το νερό το δείγμα από διάφορα σημεία, πηγές, σπίτια, γράφει συγκεκριμένα σπίτια, δεξαμενή κτλ. Μιλάμε τώρα για μια για αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που είναι νομίζω είναι πέρυσι. Είναι, όχι, συγγνώμη, είναι από το 2016. Από το 2016. Ολότελα. Έτσι, δεν έχουμε άλλα στοιχεία όμως νεότερα. Όχι, προς όλου. Κάθε χρόνο ο Δήμος μας βγάζει στοιχεία. Τα βλέπετε εσείς κάπου. Σαφώς. Εμείς τα βλέπουμε στο site του Δήμου. Μάλιστα, είχαμε στείλει και ερώτημα και στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαστοράκη. Αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Δεν κινδυνολογούμε. Λέμε ένα απλό πράγμα. Από τη στιγμή που οι αναλύσεις δείχνουν αυτά τα νούμερα, δηλαδή όταν σας λέει το 2016 ότι στα σχοινοκάψαλα στη δημοτική βρύση βρέθηκαν κατ' εκτίμηση 4 κοπρανόδια εντερόκοκοι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόσβαση μέσα στο νερό που βγήκε στην πηγή τη συγκεκριμένη και πήραν το δείγμα, υπάρχει πρόσβαση από κόπρανα σε κάποιο σημείο έχουν εισχωρήσει. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που λέμε ότι είμαστε στο χωριό και οι βρύσεις εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν πλησιάζει μια βρύση, μια πηγή, ένα ζώο. Υπάρχουν κριτήρια. Το θέμα μας δεν είναι ότι ρίχνουν ευθύνες είτε στον δήμαρχο είτε στον αντιδήμαρχο ή σε κανέναν. Μία ανάλυση κάνω, ότι όταν μιλάμε το 2016 μέχρι το 2019 βρίσκουμε αυτές τις ενδείξεις στο νερό και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει 0 και δεν λέει κατά μέσο όρο, γιατί το έχουμε κάνει το θέμα αυτό που έχει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας απαντήσαν ότι είναι ο μέσος όρος. Δεν είναι ο μέσος όρος, όταν λες 0, ο μέσος όρος είναι 0, δεν έχει 0. Όταν λες 4 είναι 4, είναι 2 με 6 και βγήκε 4, αλλά δεν ήταν 0, σαφώς. Από εκεί και πέρα. Αυτό η αγανάκτησή μου ήταν ότι χωρίς να θέλω να μιλήσω άσχημα και για το χωριό της καταγωγής του πατέρα μου και της δικιάς μου τα σχοινοκάψαλα, αγοράσαμε το νερό από τα σχοινοκάψαλα 0,08 ευρώ για να το βάλουμε στην ίδρυυση και 0,07 για την άδρυυση. Το νερό το οποίο από το 2016 έως και τώρα είχε επανειλημμένες μετρήσεις με ευρήματα από αυτά τα κολοβακτηρίδια και τους εντερόκοκους. Όταν το νερό της Ιεράπετρας, και αυτό προς τιμή μας, γι' αυτό λέω ότι δεν ρίχνω ευθύνες κανένα, ήταν όλα αυτά τα χρόνια μηδέν. Δηλαδή θα πω ότι το νερό της Ιεράπετρας αποδεδειγμένα τις μελέτες που έχουν κάνει είναι καθαρό. Και σαφώς είχαν δίκιο που λέγανε ο Δήμαρχος και το επιτελείο του ότι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Σαφώς. Εγώ αυτό που βλέπω, δεν μπορώ να κρίνω
να ζω σε μια σφαίρα φαντασίας. Αυτό που έβλεπα ότι ήταν μηδέν σε όλες τις πηγές και, και τα σημεία μέτρησης στην Ιερά Πέτρα, δεν αντιστοιχούσε στα χωριά. Τώρα λοιπόν εμείς αγοράζουμε το νερό από εκεί και το βάζουμε στο δίκτυό μας. Mm-hmm. Και ο αντίλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ή αυτό ή από το φράγμα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Σκύλα ή χάρυβδη, δηλαδή έτσι το πάμε. Mm-hmm. Τώρα, εδώ οι ευθύνες είναι διαχρονικές και μεγάλες, όλες τις δημοτικές παρατάξεις που έχουν περάσει από εδώ. Το θέμα νερό έπρεπε να έχει λυθεί και να έχει δρομολογηθεί λύσεις για αλλαγή δικτύου, για περιφράξεις γύρω από τις πηγές. Δεν θα έπρεπε και χρόνια τώρα τα συζητάμε δεν τώρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Και εξού και οι γεραπατήρες δεν εμπιστεύονται το νερό. Δηλαδή, μα συγγνώμη, έχουν σκάψει την πόλη αυτή. Από τα παιδικά μου χρόνια έχουν ξεχάσει πώς βοηθήθηκε αυτή η πόλη. Δηλαδή δεν μπορούσαμε κάποια στιγμή ένας να φτιάξει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο και να αλλάξει μια και καλά ή να κάνει ένα σχέδιο το οποίο να κρατούσε 20 χρόνια. Θα το δεχόμουν. Μάλιστα. Και από δήμαρχο σε δήμαρχο να παραδίδανε το έργο για τη συνέχεια. Έτσι. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση. Αλλάξε τα δίκτυα, τα παραμία προδίκτυα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το γνωρίζουμε όλοι. Και οι ίδιοι που το λένε το ξέρουν. Υπάρχουν μελέτες που μιλάνε για τις αμεντοσωλήνες κτλ. Δεν θα πω στη διαδικασία αυτή πρωί-πρωί να αγχώνουμε τους ανθρώπους και να λέμε αυτό που λέγαμε ότι έχουμε στρες. Αλλά ξέρουμε τα προβλήματά μας. Ξέρουμε την πλατεία μας, ξέρουμε τα προβλήματα ποια είναι, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά μας για το νερό, ξέρουμε τα προβλήματά μας για τα σχολεία. Μου φαίνεται αδιανόητο σε γονείς να μιλάω για τη στατικότητα των σχολείων των παιδιών τους και να σου λένε και να γυρνάνε την πλάτη ή να αγνοούν αυτό που λένε και πάμε παρακάτω. Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Αν δούμε και τους σεισμούς που είχαμε τελευταία, έτσι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, άμα κάνει ένα σεισμό στην Ιερά Πέτρα, αυτή τη στιγμή 15 σχολεία από τα 45, με μελέτη του 14 που ξεκίνησε το 7, αποδεικνύει ότι τα 15 από τα 45 είναι κρίσιμα. Δηλαδή, μιλάμε για 600 παιδιά. Και αυτό δεν μας καίει. Ότι σε ένα σεισμό μέσα στην πόλη, πάνω στη γη και όχι στη θάλασσα στα 50 χιλιόμετρα, σαφώς θα πάρει την ενέργεια. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποιο πρόβλημα με 600 παιδιά στο σύνολο καταμελημένα. Είναι μια μελέτη 14 που μίλησα με τον πρόεδρο της εταιρείας που την έκανε και μου λέει ότι, αυτές οι μελέτες, ότι αυτά τα στοιχεία τα τότε σαφώς και τώρα θα είναι διαφορετικά. Εννοείται, θα έχει επιδεινωθεί φαντάζομαι. Ζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει να βρεθεί ένα κονδύλι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μελέτη. Το ζήτησα σε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι υπάρχει ο οργανισμός. Να υπάρχει. Ήταν ο παλιός οργανισμός σχολικών κτηρίων που το είχε κάνει. Είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο. Η συζήτηση ήταν αυτή και είπε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η μελέτη, γιατί είναι κοστοβόρα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια επιχορήγηση από την περιφέρεια. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο και ο Δήμος δεν θα μπορεί. Να. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δράσουμε σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα να αιωρούνται. Να, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Πέρα από τη μάσκα τώρα, να δούμε και αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε σεισμό 6, τόσο. Δεν είναι αυτό. Το τσουνάμι το ξεχάσαμε τις προάλλες. Το μικρό τσουνάμι. Όχι. Η αλληγορία που είχαμε στην ενημέρωση. Προχθές διάβαζα ένα δημοσίευμα που συζητούσαν να μπει κάποιος στο νησί να μπουν κάποιες. Κάποιες συσκευές μέτρησης. Το κύριο Συνολάκη, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό αυτά που θέμα. Έχουμε και άλλα τώρα να ασχολούμαστε. Έτσι. Λοιπόν, Επιτροπή Υγείας, κύριε Χατζάκη, θα μπορούσε να παρέμβει εδώ είτε για το νερό. Σαφώς. Γιατί είστε και γιατροί μέσα στην Επιτροπή Υγείας. Στην Επιτροπή και Υγείας. Και να εισηγηθεί δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που λέμε. Σαφώς. Έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Υγείας και δυστυχώς λυπάμαι. Γιατί το έγγραφο που καταθέσαμε κάποιοι το εκλάβαν προσβλητικό. Αν και η σύνταξη του εγγράφου που εγώ είχα γράψει σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου με τον κύριο Πανταζή και τον κύριο Σαρή και το θέμα είναι το εξής, ότι καταθέσαμε ένα έγγραφο που ζητούσαμε να γίνουν κάποιες συζητήσεις μελλοντικές για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία, σαφώς είναι το νερό, σαφώς είναι διάφορα άλλα θέματα που καταθέσαμε, το δημοτικό ασθενοφόρο για παράδειγμα, που δεν έχουμε ανθρώπους, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, ή το ΕΚΑΒ είχε κάνει απεργία και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν οι άνθρωποι σπίτια τους ή να πάνε στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Το οποίο δεν μπορεί δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπο να βοηθάμε τον γεραπετρίτη πολίτη. Η πρόληψη που λέγαμε πριν, δεν θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος και επί υγείας, Τόμι, ακόμα περιμένουμε. Μάλιστα κάποια στιγμή άκουσα ότι το Τόμι θα γίνει και στη Γραλιγιά. Λέω εντάξει, το κέντρο της πόλης. Τέλος πάντων. Είναι πολλά. Έχουμε κάνει μια συνάντηση. Mm-hmm. Τη μία και τη μοναδική, η οποία σήκωσε και πολλές κατηγορίες. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν πάμε σε αυτό τώρα να δούμε πώς και ποιο και γιατί. Όχι, απλά το θέμα είναι για να ξεκαθαρίσω αυτό κάτι. Όταν ξεκίνησα ως Δημοτικό Σύμβουλο στην Ιερά Πέτρα, στην πρώτη μου ομιλία,
εξέφρασα ποια είναι τα κριτήρια ενός δημοτικού συμβούλου, ποια κριτήρια πρέπει να είσαι δημοτικός σύμβουλος. Το να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τον εαυτό σου σε δεύτερη κατηγορία και μιλάς για το καλό των συνανθρώπων σου και θες να κάνεις καλό, δεν είναι κατηγορό σε κάποιον αν δεν το κάνει. Αν αυτός θεωρεί ότι δεν το κάνει, δεν θα τον κρίνω εγώ. Αλλά δεν ήταν κατηγορό προς κάποιους. Mm-hmm. Το να λέω ότι είναι το σωστό, δεν σημαίνει ότι εσύ άμα είσαι λάθος, έχεις το δικαίωμα να κρίνεις. Εγώ σου λέω ότι είναι σωστό. Από και πέρα. Να. Μάλιστα, κάνετε λοιπόν παρεμβάσεις, εισηγήσεις, έτσι. Ένα από αυτό είναι και τη στατικότητα των κτηρίων, πολύ σωστά, το οποίο μπαίνει κάθε χρόνο και από άλλες παρατάξεις, είναι κοστοβόρο, αλλά εντάξει, δεν μπαίνει στη ζημιά τώρα τα αυτό. Τα κυλικεία στα σχολεία, ναι. Να ρωτηθούν τα κυλικεία στα σχολεία, έχουν πληρούν τις προδιαγραφές ή πληρώνει πρόστιμο ο Δήμος για τα κυλικεία στα σχολεία, τα οποία πιθανόν να έχουν κάποιες παρατυπίες. Ναι. Κάποιοι θα πρέπει να ασχοληθούν. Δηλαδή... Δεν ξέρω, αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχω πολλά ερωτήματα να κάνω, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν απαντούνται. Ναι. Έχουν πολλά ερωτήματα. Τα σχολεία, στα σχολεία ξέρω ότι τα κυλικεία υπήρχαν κάποια στιγμή υπήρχαν κάποια προβλήματα στην έκδοση αδειών. Εκτηριακά ή κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί δεν είναι επί της προαρούσης, αλλά θα ήθελα κάποια, ας πούμε, σύλλογη γονέων και κυρίων μόνων για τα σχολεία, για τα παιδιά τους. Δηλαδή, ας μην φωνάζουμε μόνο για τις μάσκες όλη μέρα και τσακωνόμαστε για τις μάσκες και κάνουμε ομάδες. Ας ασχοληθούμε κάτι πιο ισουρόδη. Έτσι. Άραγε έχουν πληρούν τα κριτήρια τα κυλικεία μας για τα σχολεία των παιδιών. Τα σχολεία μας είναι χτηριακά ικανά να αντέξουν τα παιδιά ή ένα σεισμό ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Ας πιέσουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και ας. Μάθουμε να φοράμε σωστά τη μάσκα, γιατί δεν είναι μόνο φοράμε τη μάσκα, είπαμε και σωστά τη μάσκα. Έχω ξεπεράσει το χρόνο για τρέμπου που μου βάλει το περιθώριο. Απλά για τα παιδάκια ήθελα να πω το εξής επίσης κάτι τελευταίο κλείνοντας. Ένα 12χρονο στο Βέλγιο, ένα 7χρονο στην Αμερική, ένα 13χρονο στη Βρετανία. Νεκρά χωρίς συνοδά νοσήματα. Όταν λέμε στα παιδιά μας ή κάνουμε μια παρέα και λέμε είμαστε αρνητές της μάσκας, ας σκεφτούμε αυτούς τους γονείς. Θέλαμε να είμαστε στη θέση τους. Δηλαδή, πραγματικά μας ενδιαφέρει η υγεία των παιδιών μας. Η μάσκα αποδεδειγμένα δεν επιβαρύνει κανένα μόνο αν έχει σοβαρά προβλήματα αναπνευστικά. Και εκεί το συζητάμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα πάει το παιδί με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα στο σχολείο. Μάλιστα. Κύριε Χατζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ για, το... για την καλή μέρα που μας λέτε. Έτσι, σκοπός και στόχος ο προβληματισμός όλων μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ και να έχετε μια όμορφη καλή μέρα και προσοχή στην καρδούλα μας. Να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε σωστά, λέει καλή ο κρυολόγος. Να είστε καλά.